Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα από όλη την παρέα και τη δυτική. Ναι, είναι. Όλοι σχεδόν είμαστε στο ίδιο. Όλοι ταξιδιάρηδες, όλοι εμείς είμαστε μια μεγάλη παρέα από την Δυτική Ελλάδα. Και όχι μόνο, έχουν έρθει από Αθήνα, Αμαλιάδα, Ήπειρο, Κόρινθο, Άρτα. Όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Από το Εφπάλιο έχουν έρθει. Παρακαλώ. Όντως. Πέραν από το Τσίπουρο έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις όπως βλέπετε και τώρα, η οποία ξεκινάει με τη γνωριμία της κάθε λέσχης. Καλωσορίζουμε τους καινούριους φίλους, συζητάμε για θέματα μοτοσυκλέτας, μεταξύ Τσίπουρου και Κρασιού λέμε τα προβλήματά μας, διοργανώνουμε πάντα κάποια μότο παιχνίδια όπως φέτος έχουμε ένα παιχνίδι του προημένου του Σαυρού, δηλαδή δίνουμε κάποια στοιχεία, πρέπει να πάει να τα βρει ο αναβάτης η κάθε ομάδα. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια έπαθλα για τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο, το οποίο συνήθως είναι τα κύπελα, αλλά τις ξεφεύγουμε. Μπορεί, ξέρω, να έχουμε ένα ταψίγαλο αυτοκούρικο, ένα ψάρι, ένα κάτι. Φεύγουμε από τα στερεότητα. Έτσι, πράγμα. Ακριβώς. Όχι. Αλίτες ήταν η παλιά έννοια. Παλιά το λέγανε μοτοσυκλετιστής και αλίτης. Τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ τουλάχιστον και άλλες ομάδες, δείχνουμε το υγιές κομμάτι της μοτοσυκλέτας. Ήδη έχουμε πολύ νεολαία. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε το νεότερο μέλος, ο οποίος είναι πολύ από τον παπά του αρματωμένος με τα μπουφάν του, το κράνος του, τα ποτάκια του, το παντελόνι. Ναι, βεβαίως τον έχουμε στολίδι. Είναι το στολίδι από 21 λέσχες που είμαστε, λέσχες ιντερνετικές και με καταστατικά. Στο Μεγαλύσι είναι και τα τρία τα χωριά. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία όπου υπάρχει μαγαζί που μπορούμε να πάμε για καφέ. Βόλτα γύρω-γύρω στο νησί. Άλλωστε αυτό είναι ο σκοπός, δηλαδή. Ήδη έχουν ξεκινήσει από χθες οι πισίνες, έχουν αδειάσει. Όπου βρουν πισίνα και θάλασσα, πέφτουν. Δεν μπορούν να τους κρατήσουν. Το αεροπλάνο βεβαίως υπάρχει και επί τη ευκαιρία να πω αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και σωστά και συμπτωματικά στο λιμενικό το βοήθησε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου που είχε μεγάλη ανεμότρατα τότε, ναι, και το τράβηξε μαζί με το λιμενικό και το έφεραν στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Πραγματικά είναι ένα αξιοθέατο πολύ ωραίο. Στο δεξί ο κύριος Γιάννης είναι ετών 63-64 και καβαλάει μοτοκούζι 1200.
Μάλιστα, με μοτοκούτσι 1200. Ναι, ναι, ναι. Μάχημος πολύ και συλλέκτης μοτοσυκλετών ο συγκεκριμένος κύριος. Ναι. Ο Αναστάσιος Μάτσαρης, ναι, ναι. Ναι. Πολύ εννοείται, έχουμε μεγάλο τραπέζι 150 ατόμων φυσμένο στην ταβέρνα του Μινά στα Μπελάκια. Θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί αύριο βέβαια. Ναι, ναι, γιατί είναι ένα από τα καλά εστιατόρια μέσα στο Μεγανήσι. Το διευθύνει η κόρη του η Αμαλία. Και θα είμαστε όλοι εκεί και η βραδιά θα κλείσει βέβαια με ελληνική μουσική από το φίλο του Στάθη τον Γάτζο που θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές καλημέρες από όλους και ειδικά από τον νέο μέλος εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.